πρώτος στόχος στις επαφές και διαβουλεύσεις εν ώψη των προεδρικών εκλογών είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με κοινό υποψήφιο των κομμάτων του ευρύτερου δημοκρατικού τόξου με συμφωνία σε ένα κοινό πολιτικό μανιφέστο. Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Συνεργασία Μάριος Καρογιάν σε ομιλία του στο πρώτο Παγκύπριο Καταστατικό και Εκλογικό Συνέδριο του κόμματος. Πρότασή μας είναι ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας ή έστω της αυρύτερης δυνατής αποδοχής με ένα κοινό υποψήφιο πρόεδρο που να εγγυάται την εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος διακυβέρνησης. Σημείωσε ωστόσο πως αν η πρωτοβουλία αυτή δεν βρει ανταπόκριση, τότε δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή για την παράταξη, σημειώνοντας με έμφαση πως η δημοκρατική παράταξη θα έχει λόγο και ρόλο στη νέα διακυβέρνηση του τόπου. Τότε είμαστε υποχρεωμένοι τον Μάρτιο να αρχίσουμε κύκλο διαβουλεύσεων με όσους επιθυμούν να μιλήσουν μαζί μας και με όσους εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να μιλήσουμε μαζί τους. Το σίγουρο είναι ότι η Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασία θα έχει και λόγο και ρόλο. Ο κύριος Καρογιάν αναφέρθηκε επίσης σε όλα τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης και της επικαιρότητας, όπως είναι η διαφθορά, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Χαιρετισμό απίθυνε και ο πρόεδρος της νεοειδρυθήσας οργάνωσης νεολαίας, Μιχάλης Ιωάννου, ενώ στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκε η ίδρυση γυναικείας και αγροτικής οργάνωσης της παράταξης και επιστημονικού συμβουλίου.